Λοιπόν, Γαρίτος Theme, ναι, έχω μια εβδομάδα και να κάνω βίντεο. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι άρρωστος. Έχω το λαιμό μου και βήχω συνέχεια. Πιστεύω ότι σε ένα σημείο αυτό έχει προσπεραστεί για το περισσότερο κόσμο. Έχουμε πάρει ένα σημείο τέλος πάντων που είχαμε πολλά battle παιχνίδια. Ενθουσιασμένος εγώ κάποτε, ενημέρωσα και γι' αυτό εδώ πέρα. Θυμάμαι τότε όταν ήταν γι' αυτό ένα λεπτό λίγο να κατέβει. Γιατί από πάνω έχω άλλη ταινία τώρα. Είμαι και cinephile. Ήτανε το Battle Royale. Ήταν αυτήν εδώ πέρα η ταινία, η οποία ενθουσιάστηκα πολύ όταν είδα αυτήν εδώ πέρα τη σειρά από τα Battle Royale παιχνίδια, τα οποία έλεγα Battle Royale, wow, θα βγουν εδώ πέρα, θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι όπως είναι η ταινία, αίμα, δράση. Η ταινία είχε αίμα δράση, αλλά δεν έλεγε και ψέματα. 20 λεπτά loot, ούτε 5 λεπτά δράση, ή κέρδιζες ή έχανες με τη μία. Εκτός από όλα τα Battle παιχνίδια που έχουν βιαχτεί, όπως είναι PUBG, Fortnite, Call of Duty 4, Ring of Elysium, Realm Royale, Warface, CSGO, Apex Legend. Το ξέρετε από το τίτλο πλέον ποιο παιχνίδι παίζω. Δεν είμαι καλός παίκτης αυτός, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή για να το παίξεις γενικά μου έχουν βγει τα μάτια 15 φορές, έλεγα πάτησα λάθος κουμπί ή έχει ένα tutorial το, στην ουσία. Ένα κατεβατό. Πόσες σελίδες και άλλα πράγματα εδώ πέρα τέλος πάντων που πάτησα για να τα κρατήσω, γιατί δεν κρατάει. Πόσα πράγματα πλέον να κρατήσουμε για τον υπολογιστή. Λοιπόν, να φανταστείτε πόσο σύντομο είναι αυτό το βίντεο και πόσο γρήγορο είναι, ότι δεν καταφέρω ούτε το σημείο της κάμερας να πω ότι ναι, είναι αυτό το καλό σημείο ή δεν είναι. Τόσο, θα δούμε. Βέβαια, sorry άμα είναι δυνατά το μικρόφωνο, θα προσπαθήσω να το έχω σε ένα σημείο να μην ενοχλεί. Όπως και ότι έχω βάλει το πληκτρολόγιο από το κάτω μέρος. Θα δω λίγο κάποια στιγμή, μπορώ να το βάλω λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, λίγο για να μην έχει θέμα το μικρόφωνο. Τόσες διορθώσεις που έκανα, είχα μολύβι ώστε να μπορώ να διορθώνω συνέχεια, γιατί ήταν άλλο τελικά το κουμπί που έκανε το ένα, άλλο κουμπί. Τέλο. Ένα θέμα για το Apex Legend. Η νοοτροπία του παιχνιδιού είναι να παίξουν τρεις παίκτες μαζί. Θες, δεν θες, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είναι σαν να σου λέει τέλος πάντων. Εγώ τη διάλεξα αυτή. Αυτήν διάλεξα. Είναι λίγο πιο γρήγορη από τους άλλους τέλος πάντων και έχει καλύτερο. Θα δείτε μέσα τέλος πάντων τι λένε ακριβώς. Όσοι έχετε δει το παιχνίδι, φυσικά θα ξέρετε. Όσοι δεν δείτε πως παίζω, θα πείτε. Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, έκανε και αυτό. Ωχ, το σκότωσαν για πλάκα. Δεν ήξερε καν πώς να πυροβολήσει εκείνη τη στιγμή. Ωχ, δεν το λούταρε αυτό. Γιατί δεν το λούταρε. Αυτό είμαι εγώ λοιπόν. Πού τα γκάρουμε. Πάμε εδώ. Α, πάμε εδώ. Αφού μας καλεί, μας φωνάζει, μας θέλει. Αυτός εδώ είναι ο χάρτης, σχετικά μικρός χάρτης. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι ακόμα είμαστε μέσα για να παίξουμε, να μπούμε εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ άλλοι που έχουν φύγει ήδη ή πέφτουν τέλος πάντων τριάδες όλος ο κόσμος. Τι έγινε, μ' άφησαν μόνο μου οι άλλοι, ρε εσύ. Ρε γαϊδούρια. Δεν ξέρω κανένα δική μου αυτό που ακολουθώ τέλος πάντων, απλώς σας ακολουθώ. Ας ελπίζουμε. Όχι, δεν είναι δική μου. Για να δούμε, είναι πουθενά εδώ γύρω δική μου μαλλιά. Λοιπόν, πρώτη φορά μου τυχαίνει αυτό. Εκτός αν είπαν οι άλλοι. Τόσο μου μπας. Βλέπετε, η νοοτροπία του παιχνιδιού είναι κλασική. Τι κάνεις ρε, είσαι στα καλά σου. Τι όπλο είναι αυτό που έχω εγώ δηλαδή. Βλάχα. Ξέρεις εσύ την κάθε μου κίνηση. Γιατί η υπόλοιπη ομάδα μου είναι μέσα και δεν το ξέρω, αφού οι άλλοι έκλεισαν πριν φορτώσει το παιχνίδι. Πλάκα με κάνετε. Για κάτσε. Όχι, έχω ομάδα, απλώς έπεσαν αλλού οι άλλοι και δεν ενημέρωσαν καν που ήταν να πέσουν. Οκ. Οπότε νομίζω εδώ δεν ενοχλεί η κάμερα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Θα με αφήσω εδώ πέρα κάτω μέχρι να τελειώσει. Λοιπόν, στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως παίζουν κανονικά, μπορούν να σε κάνουν recover. Άμα θέλουν οι παίκτες βέβαια, σε κάνουν recover. Αν σε κάνουν recover, επανέρχεσαι στο παιχνίδι. Αν δεν σε κάνουν recover, δεν επανέρχεσαι στο παιχνίδι. Πολύ απλά. Τα γραφικά του και όλο το interface του παιχνιδιού είναι πολύ όμορφο, αλλά και πολύ δύσκολο, γιατί έχει πολλές επιλογές τέλος πάντων στο πληκτρολόγιο και στις επιλογές χειρισμού που είναι λίγο σχετικά δύσκολο. Ρε, πηγαίνετε κάτω με recover και αυτά. Είδες, είναι.
They've laid traps. Όντως αυτοί ξαναπαίζουν, εντάξει, εγώ δεν ξαναπαίζω τόσο καλά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να τσακωθούμε. Πάτω ρε. Κοίτα, είναι ακόμα περίοδος και οι αντίπαλοι είναι πολλά άτομα τα οποία και ξέρουν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, σαν εμένα, καλή ώρα. Οι οποίοι μπαίνουν μέσα τέλος πάντων και... Τελείωσε. Και... Πήγα level 3 χωρίς να κάνω ούτε ένα kill. Μόνο και μόνο λέει επειδή έπαιξες. Πάμε για ένα δεύτερο παιχνίδι που θα πάει, θα το μάθω. Να καταλάβετε, οι συνολικές ώρες μέσα σε αυτό το παιχνίδι είναι μισή ώρα, δεν έχω κλείσει, να πω την αλήθεια. Προσπάθησα να παίξω λίγο το πρωί, δεν μπόρεσα. Γιατί βαρούσαν τηλέφωνα, γινόταν φασαρία και έπρεπε να τελειώσω κάποιες δουλειές. Αλλά δυστυχώς, τέλος πάντων, είναι θέμα. Είναι κόλλημα. Βρέθηκαν άλλα δύο θύματα για να παίξουμε μαζί. Και. Man, I want to bloodhound, please. Oh, έχουμε και μικρόφωνο. Are you listening to me? Νομίζω έχω βάλει press to talk, αλλά δεν ξέρω καν ποιο κουμπί είναι for talk. Yeah. Θα δοκιμάσουμε σε λίγο. Ελπίζω να μην έχουμε μπυρμπυρ μέσα. Δεν ξέρω, αυτό εδώ πέρα πολύ γραφικό, μ' άρεσε πολύ. Τι να σας πω, αποχωριό είμαι και εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι νομίζετε. Τώρα ξαφνικά βλέπεις, επειδή μου τους παίκτες έχει ο ένας 300 skills, ο άλλος έχει 200 skills και εγώ έχω 0 kills. Α, ευτυχώς, έτυχα και σε άλλον δικό μου άνθρωπο. 0 kills. Θα μου πεις τώρα, Γιώργο, πώς γίνεται εσύ να έχεις 0 kills. Όχι, τι 61 kills έλεγε εκεί πέρα. Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω, με ακούτε. Σπάζω κλαμπάνιας εδώ. Οκ. Και πού πάμε ρε παιδιά. Τι εδώ. Οκ, αυτό περίμενα ρε παιδιά. Εδώ όντως φύγαμε και τρεις μαζί. Να το. Έτσι είναι όταν πηδάς από το αεροπλάνο. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, το διαστημόπλιο. Και πέφτεις κάτω στο σημείο τέλος πάντων που έχουν επιλέξει και εσύ και η ομάδα σου. Και πέφτεις αυτόματα μαζί με την ομάδα σου. Αυτά τα πράγματα εκεί πίσω τι είναι. Αυτός είναι ο παίκτη μας λοιπόν. Στην εισαγωγή κάθε παιχνιδιού διαλέγεις ένα παίκτη. Και τώρα τι ήταν αυτά που πήρα, ούτε καν ξέρω. Ειλικρινά, καμιά φορά λέω θα με βλέπουν και θα λένε. Ω Θεέ μου, το έκανε και αυτό. Κάνα όπλο ρε εσύ, κάνα όπλο ρε εσύ. Τόσο κοντά. Δεν άντεξα. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνει ο άλλος και αν θα προλάβει. Οπότε κάτσε να κάνουμε κάποια παιχνίδια, να παίξουμε κανονικά και να τελειώνει δουλειά. Δεν το βλέπω εύκολο. Όπως θυμάμαι και την περίοδο που είχε βγει το Fortnite και μπήκαμε μέσα για να παίξουμε Fortnite, πρόσφατα έμαθα να παίζω Fortnite, να πω την αλήθεια, και πάλι όχι καλά. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, οπότε είναι λίγο δύσκολο, ρε. Και είναι πάλι δύσκολο ο χειρισμός του, γιατί όταν μπαίνεις μέσα για να παίξεις ένα παιχνίδι και βλέπεις μέσα ότι σε αυτό το παιχνίδι στα 10, τα 12 που κάνεις είναι λάθος, εντάξει, δεν πρέπει να παίξεις. Και πάντα όταν ξεκινάω να κάνω ένα βίντεο, ρε παιδί μου, ή οτιδήποτε, πάντα τότε. Βαράει το τηλέφωνο, χτυπάνε πόρτες, εδώ ήρθε η ειδοποίηση από εταιρεία, 9 διαθέσιμες ενημερώσεις στο Play Store, δηλαδή τώρα, τώρα, ακόμα και το Facebook τώρα, και το Twitch τώρα, όλα τώρα, έλεος. Να πεις γιατί έχεις ανοιχτό το ίντερνετ, δεν ξέρω, αφού δεν κάνω stream. 6 αναπάντητες κλήσεις. Μπορεί να κάτσω για ώρες να μην βαρέσει ούτε αναπάντητη, ούτε μήνυμα στο Messenger και ξαφνικά εδώ πέρα μέσα, τώρα, να μην, τώρα θυμήθηκαν όλοι, δεν. Και μου θέλει, σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάς.
Λοιπόν, παίρνουμε άλλη μπάς και αλλάξει το γούρι μας. Δεν έχω ξαναπαίξει με αυτή την κοπέλα. Ήθελα ρομποτάκι να πω την αλήθεια τέλος πάντων, αλλά δεν έπαιξε. Τελειώνουμε καμιά ώρα. Βέβαια είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει υπομονή. Δεν το βλέπω. Δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα, ειλικρινά. Όταν ένα παιχνίδι θέλει τόση πολύ ώρα τέλος πάντων για να μάθεις να παίζεις, δεν το βλέπω να έχω τόσο μεγάλη υπομονή για να μάθω λίγο να παίζω. Okay. Θα βάλετε πουθενά κανένα tag ή θα. Α, βάζω. Α, θα σας βάλω εδώ. Εντάξει. Άμα κάνω εψιλον λάουτς θα με ακολουθήσετε ή θα πέσω μόνος μου σαν τον ηλίθιο. Έπεσα εγώ, τους ανάγκασα να βγουν κι αυτοί. Okay. Ρε διάολε, δεν είναι δική μου αυτή. Για ακόμα μια φορά έπεσα μόνος μου χωρίς τους υπόλοιπους δικούς μου. Κάτσε να δούμε λίγο τώρα τι να δούμε εδώ. Είμαι μόνος μου, οι άλλοι δύο φύγανε. Παίζω solo. Ωραία φίλε. Λέω κι εγώ γιατί δεν υπάρχουν άλλοι τώρα να πηδήξουν. Καλά. Λοιπόν, τα γραφικά και όλο το interface είναι... Τι έγινε? Ring closing. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Όλοι οι άντρες κάποια στιγμή το έχουν δηλώσει αυτό. Λοιπόν, έχω πει τόσες χαζομάρες που έχω κόψει τόσα κομμάτια από το βίντεο που βλέπω καμιά φορά, ρε παιδί μου, ένα μπράμο, έναν full Linux, ή έβλεπα παλιότερα και την Cloud Gaming, τέλος πάντων, που εξαιτίας της Cloud Gaming ακολούθησα και το full Linux και κάποιος ακόμα μέσα στο Twitch. Είμαι από τους ανθρώπους που εδώ και δύο χρόνια έμαθα ποιοι είναι Unboxholics, δεν ήξερα καν. Και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι το να κάνεις stream και να αρχίσεις να μιλάς εκείνη τη στιγμή και να βλέπεις και τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις stream έτσι με τη μία boom. Μπαίνω μέσα να κάνω stream. Γεια σας, παιδιά, εγώ είμαι, γεια σας, μπλα μπλα μπλα. Πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις stream ή να παίξεις με φίλους σου ή κάτι πολύ συγκεκριμένο στο να προσέχεις τι λες και τι κάνεις. Εγώ είμαι πολύ απρόσεκτος. Βέβαια, αν δείτε πολλές φορές ότι κόβουν σκηνές ή οτιδήποτε, αν ξέρετε εκεί πέρα, έχω ρίξει τον πινιλίκ τη ζωή μου και προσπαθώ λίγο να τα συμμαζέψω. Βέβαια. Καμιά δόση αρχίζει και βαριέσαι μετά τέλος πάντων, αλλά κάτσε λίγο να κάνω πιο μπροστά την καρέκλα. Έχω πάντα μια μανία, έχω την καρέκλα κανονικά, αλλά σκύβω για να δω λίγο καλύτερα την οθόνη. Και η οθόνη είναι σε τέτοια απόσταση από το κεφάλι μου, έτσι. Στο τέλος θα κολλήσω τη μάπα μου πάνω στην οθόνη και θα κοιτάω έτσι. Okay, παιδιά, είναι κανένας άλλος εδώ μέσα? Ή λέει ξαφνικά το Apex Legend, Γκέργα. Ναι, έχω ψευδόνιμο ο Γκέργας, όσος θέλει. Γκέργας 1821, όποιος θέλει με κάνει ad. Είδαμε πόσο νουμπάς είσαι, δεν συνεχίζουμε άλλο. Τι κάνουμε τώρα? Okay, συνεχίζουμε. Λοιπόν, του δίνω μια τελευταία ευκαιρία. Είπαμε εντάξει, μπορεί να μου νουμπάς, μπορεί να δείτε τέλος πάντων. Τι έγινε, άλλος παραιτήθηκε με τη μία επειδή δεν μπορούσε να πάρει το παίκτη που τον άρεσε, ρε φίλε. Τρίτος. Okay, αυτός θα μας κουβαλάει. Πάει με ο καταληξία όμως, έτσι. Αυτός θα μας κουβαλάει. Okay, και αυτός θα με κουβαλάει. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Kill 48, kill 1, Γκέργας. Kill 0, σταθερή αξία. Εντάξει, είχα φτιάξει άλλο λογαριασμό, μετά έφτιαξα αυτόν τον λογαριασμό και ξαναμπήκα μέσα. Τι κάνουμε? Εγώ είμαι αυτή η κουκλαρά. Ο άλλος διάλεξε το δρόμο του. Λάτε ρε παιδιά, ένα οπλάκι της προκοπής δηλαδή. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά που πήρα, ότι αν έπρεπε να τα πάρω ή αν δεν έπρεπε να τα πάρω. Βλέπετε ότι αντί να πάω σε κουτί πήγα σε κάτι σωλήνες και κοιτούσα να ανοίγει. Ξέρω και ούτε είναι και αυτό. Thank you. We're outside the ring. Get ready for a world of hurt. What piece? Killed one myself. Taking fire. First blood. They downed me. Target spotted.
Μ' αρέσει τουλάχιστον που τα αξεσουάρ και τα υπόλοιπα που παίρνει πάνω για τα οπλά τα προσαρμόζει και αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Έλα ρε φίλε, νόμιζα ότι ήσασταν μαζί ρε. Thank you. I'm in love too. Λοιπόν, αν είναι καλή όντως τώρα αυτή εδώ πέρα και θέλουνε, μπορούν να με κάνουν recover. Βέβαια, δεν έχω ούτε όπλο ούτε τίποτα, ξεκινάω πάλι από το 0. Εντάξει, άστο. Γενικά είπα από την αρχή ότι είναι δύσκολο, δεν είπα ότι είναι εύκολο. Όσοι θέλετε να το παίξετε είναι τελείως δωρεάν μέσα στην EA Sports, Origin. Origin δεν είδα πια, Origin είναι σαν το Steam όσο το ξέρετε. Είναι τελείως free παιχνίδι, μπαίνεις μέσα και απλώς βέβαια ότι έχει μερικά πραγματάκια μέσα που αν θέλετε να αγοράσετε ή να πάρετε extra ή πάει λέγοντας που είδα ότι ακόμα είναι μηδαμινά αυτά, δηλαδή είναι τελείως άχρηστο, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για μερικά πράγματα, δεν είναι pay to win, είναι κανονικά τέλος πάντων κανονικό παιχνίδι που δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν σου ανεβάζει κάτι δικαιώματα το παίκτη σου πρέπει να πληρώσει για να πάρεις armor ή κάτι extra. Παίζεις, ανεβαίνεις επίπεδο, γεια σας αυτό. Οκ, okay, λοιπόν, γαρί το Steam, like, share, άσχετα, δεν κάνει ποτέ κανένας like, share. Μία εγγραφή όμως βοηθάει. Sorry που έκανα τόσο καιρό να κάνω βίντεο. Ήμουν άρρωστος, έχω το λαιμό μου, ήμουν λίγο χαλιά. Βέβαια, το ότι δεν κάνω live stream βοηθάει, το ότι κόβω λίγο το βήχαϊ και τα διάφορα που κάνω μέσα, όσοι καταλαβαίνετε. Και σύντομα, με ένα νέο βίντεο. Και δεν ξέρω τι βίντεο θα κάνω. Δεν ξέρω, με ενόχλησε αυτό το βίντεο, αλήθεια, δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω. Έχει και τέτοια πράγματα μέσα. Αλήθεια με ενόχλησε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω άλλο βίντεο μέσα. Για μένα κορυφή όλων αυτών των βίντεο των Battle Royale παιχνιδιών είναι το PUBG. Άμα κάνω μια πυραμίδα βάζω PUBG. Με τη σειρά ειλικρινά μερικοί μπορεί να πληθούν, παίζω και Fortnite. Μετά Call of Duty 4, Ring of Elysium, Realm Royale, Warface, CSGO. Και αυτό δεν ξέρω ακόμα το αν θα το βάλω, δηλαδή αν θα παίξω.